με παίρνει μια καλή κυρία τηλέφωνο. Δεν την είχα ξανακούσει. Πόσο δοξάζω το Θεό που ακούω τέτοια τηλέφωνα, μωρέ. Πόσο δοξάζω το Θεό, πόσο σας θαυμάζω, πόσο σας νιώθω, πόσο σας αγαπάω, πόσο πολύ γεμίζετε την καρδούλα μου, τι γεμίζετε. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει, «Παπά Χρήστο, θέλω να σου πω κάποια ονόματα να τα διαβάζεις, γιατί έχουν προβλήματα μεγάλα, έχουν αρρώστιες, έχουν βάσανα, έχουν τούτο, έχουν εκείνο, έχουν το ένα, έχουν το άλλο». Και αρχίζει να μου λέει ένα-ένα τα ονόματα. Και μάλιστα για το κάθε όνομα να ξέρει και δύο πραγματάκια να μου πει. Κάνε προσευχή για αυτήν, διότι έχει αυτό και αυτό. Κάνε προσευχή για αυτόν, γιατί έχει αυτό και αυτό. Κάνε προσευχή για αυτήν, γιατί έχει αυτά και αυτά τα παιδιά που έχουν αυτά και αυτά τα προβλήματα. Αφού μου είπε 15 ονόματα, με γλυκύτητα, με ομορφιά και με έννοια να μην ξεχάσω κανέναν, της λέω στο τέλος, «Πες μου, μωρέ, μέσα σε αυτά είναι και το δικό σου». «Όχι, παπά μου, δεν είναι το δικό». «Πες και το δικό σου». «Όχι, παπά μου, δες, να μην σε κουράσω». «Τι λες, μωρέ», της λέω. «Όχι, παπά μου, σε παρακαλώ. Αν θέλεις για όλους αυτούς να κάνεις δύο φορές την ημέρα, άστο για μένα. Άστο για μένα». Μετά αφού πέρασε, δεν δέχτηκε τελικά, δεν μου είπε το όνομά της. Μετά από λίγη ώρα παίρνει και λέει, «Έμορε πάτερ, ξέχασα κι άλλα δύο ονόματα. Γράψε κι αυτά. Τελικά λέω το δικό σου θα το πεις. Άστο, μωρέ παπά, άστο, δεν πειράζει, δεν θέλω, άστο». Και δεν το είπε. Και θυμήθηκα μια ιστορία που έλεγε ο Γεροπαΐσιο. Πόσο με συγκίνησε και η ιστορία της κυρίας και η ιστορία του Γεροπαΐσιου. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, «Όταν κάνετε προσευχή, να κάνετε πολύ προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλους γνωστούς, φίλους, αγνώστους, εχθρούς, καλούς, κακούς, όλους, να λέτε. Και αν δεν προλάβετε να πείτε για τον εαυτό σας ή ξεχάσετε ή κουραστήκατε, να ξέρετε ότι ο Θεός δυο φορές, τρεις φορές πάνω θα νοιαστεί για σας, γιατί βλέπει αγάπη». Αν όμως, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, νοιάζεσαι μόνο για την δικιά σου ψυχή, για τα δικά σου καλά, για τη δικιά σου μόνον ευχαρίστηση και δεν σε νοιάζει τίποτα για τους άλλους, όση προσευχή κι αν κάνεις, δεν είναι εκεί ο Θεός. Όχι, δεν είναι εκεί ο Θεός. Δεν κατεβαίνει, δεν σ' ακούει. Θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και το έλεγε και με ένα παράδειγμα και για εμάς τους παπάδες. Όταν λέει διαβάζετε ονόματα, είτε ζωντανών είτε αποθαμένων, μην λέτε μωρέ 2, 3, 4, 5 μωρέ ονόματα μόνον. Γιατί γέροντα, να βρε παιδί μου, είναι σαν το λεωφορείο που έχει 50-60 θέσεις ή σαν ένα τρένο που έχει 800.000 θέσεις και πάει άδειο. Ποιος θα χαρεί εκεί πάνω άμα δει να έρχεται το λεωφορείο ή το τρένο ή το αεροπλάνο άδειο? Και τι θέλει ρε γέροντα, το γεμίζετε, να βάζετε ονόματα για να χαίρεται ο Θεός ότι νοιαζόμαστε όλους τους ανθρώπους. Άιτε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπου κάντε προσευχή για τους άλλους. Στο βάθος κάντε και μια χαζή προσευχή για τον χαζό τον παπά Χρήστο. Κάντε καμία. Έλα, μικρή όμως για μένα. Μη χαλιάστε με μεγάλη προσευχή για μένα. Λίγο μικρούτσικη.